Γεια σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το εσωτερικό κινόμενο δύο διανυσμάτων, την τελευταία πράξη που έχετε στο βιβλίο σας. Και πριν μπω στο εσωτερικό κινόμενο, να θυμίσω λίγο τη γωνία δύο διανυσμάτων. Έχω λοιπόν δύο διανύσματα α και β. Η γωνία, η γεωμετρική γωνία που σχηματίζεται μεταξύ των δύο διανυσμάτων θα λέγεται γωνία των διανυσμάτων αβ. Εδώ λοιπόν πρέπει να προσέξουμε, δεν υπάρχει προσανατολισμός, δεν ξεκινάει κάποιο διάνυσμα να βρει κάποιο άλλο, τουλάχιστον για το βιβλίο μας. Η γωνία αυτή βρίσκεται ανάμεσα στις τιμές 0 και π. Αν έχουμε δύο διανύσματα αβ, τα οποία είναι μη μηδενικά, τότε ορίζουμε ως εσωτερικό γινόμενο τον αβ τον πραγματικό αριθμό αυτό. Πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα, πρόκειται δηλαδή για μία πράξη η οποία γίνεται μεταξύ διανυσμάτων και το αποτέλεσμά της είναι αριθμός, ο οποίος ισούται, έτσι συμβολίζουμε το εσωτερικό γινόμενο, με το γινόμενο του μέτρου του διανύσματος α, επί το γινόμενο του μέτρου του διανύσματος β, επί το συνημείτονο της γωνίας αβ. Αν α ίσον με το μηδενικό διάνυσμα ή β ίσον με το μηδενικό διάνυσμα και πάλι ορίζεται το εσωτερικό γινόμενο, τότε το εσωτερικό γινόμενο όμως θα ισούται με 0, εφόσον κάποιο από αυτά είναι το μηδενικό, θα έχει και μέτρο αντίστοιχα 0. Σε αυτή την πράξη που έχουμε τώρα ορίσει, βλέπουμε και μία έννοια που είχαμε στη φυσική δουλέψη. Το έργο που παράγεται, έτσι, όταν μία δύναμη σχηματίζει η γωνία ως προς την μετατόπιση. Αν θυμάμαι καλά έτσι από τη φυσική μου, ήταν F επί S επί συνημείτονο της γωνίας φ. Πρόκειται λοιπόν για το εσωτερικό γινόμενο. Είναι κληρονομιά από τη φυσική λοιπόν το εσωτερικό γινόμενο. Και πάμε να δούμε τι ιδιότητες έχουμε γι' αυτό. Το πρώτο και βασικό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι η καθετότητα. Δηλαδή, όταν δύο διανύσματα είναι κάθετα μεταξύ τους, τότε ξέρουμε ότι η γωνία θα είναι 90 μοίρες, δηλαδή το συνημείτονο της γωνίας θα είναι 0, συνεπώς το εσωτερικό γινόμενο θα μας δώσει 0. Άρα, κάθετα διανύσματα σημαίνει εσωτερικό γινόμενο 0. Να λοιπόν και ένας τρόπος για να ελέγχουμε την καθετότητα σε δύο διανύσματα ή την καθετότητα γενικότερα ακόμα και σε ευθείες. Αυτό που πρέπει επίσης να προσέξουμε είναι ότι μπορούμε να κάνουμε εσωτερικό γινόμενο του διανύσματος α με τον εαυτό του. Αυτό θα μπορούσα να το γράψω και σαν α τετράγωνο. Πώς όμως θα υπολογιστεί αυτό? Θα υπολογιστεί σαν μέτρο του α επί μέτρο του α επί το συνημείτονο της γωνίας αα, όπου αυτή είναι 0 μοίρες η γωνία, δηλαδή το συνημείτονο της είναι 1, άρα μέτρο του α στο τετράγωνο. Παρατηρήστε λοιπόν αυτήν εδώ την ισότητα, μας δίνει τη δυνατότητα να διώχνουμε το, με το τετράγωνο να διώχνουμε το μέτρο. Πολλές φορές λοιπόν λύνουμε τις ασκήσεις χρησιμοποιώντας αυτή τη σχέση, έχοντας ένα διάνυσμα σε τετράγωνο, περνάμε σε μέτρο ή από το μέτρο αντίστοιχα σε διάνυσμα. Επιπλέον πρέπει να ξέρουμε ότι ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα α επί β ισούται με β επί α. Πράγματι μπορούμε εύκολα να το σκεφτούμε, μια και τα μέτρα είναι πραγματικοί αριθμοί, οπότε μπορούν να κάνουν αντιμετάθεση. Η γωνία αβ, βα είναι ίδια, αλλά το συνημείτονο θα είναι ίδιο. Μπορούμε να κάνουμε επιμεριστική. Και από την άλλη πλευρά φυσικά, αν είχαμε το διάνυσμα α και πάλι θα μπορούσαμε
να κάνουμε την επιμεριστική μας. Ακόμα, όταν έχουμε το λάμδα α να πολλαπλασιάζει το μη β, δηλαδή έχουμε ένα εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων που είναι ήδη πολλαπλασιασμένα με κάποιους αριθμούς, μπορούμε να βάλουμε μαζί τους αριθμούς και μαζί το εσωτερικό γινόμενο. Ακόμα, στην περίπτωση που ορίζονται οι συντελεστές διεύθυνσης, τα διανύσματα όταν είναι κάθετα δίνουν γινόμενο συντελεστών διεύθυνσης μείον 1. Προσοχή, το λέω και πάλι, να ορίζονται οι συντελεστές. Μέχρι εδώ. Τα υπόλοιπα, από ό,τι θα δείτε, έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, οι υπόλοιπες ιδιότητες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε έχουν πρόβλημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε μία ιδιότητα που την έχουμε συνηθίσει να την κάνουμε πολλούς πραγματικούς αριθμούς και δεν ισχύει. Αυτή είναι η προστεριστική. Το α επί β επί γ γενικά είναι διαφορετικό από αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Η προστεριστική λοιπόν δεν ισχύει πάντα. Ακόμα, αυτό που είχαμε συνηθίσει να κάνουμε στους αριθμούς, δηλαδή να έχουμε ένα γινόμενο σε μία δύναμη και βάζαμε τη δύναμη στον καθένα, ειδικά με το τετράγωνο πολλές φορές, και πάλι δεν ισχύει. Αυτό που στα απόλυτα είχαμε συνηθίσει να κάνουμε, όταν έχουμε απόλυτο ενός γινόμενου, βάζαμε γινόμενο απολύτων. Και πάλι δεν ισχύει. Ξέναμε ακόμα το νόμο της διαγραφής α επί β ίσον με α επί γ. Θα περιμέναμε, εφόσον το α είναι διάφορο του μηδενικού, να γράψουμε β ίσον με γ. Και πάλι δεν ισχύει. Ακόμα και αν είναι διάφορο του μηδενικού. Οι ταυτότητες των κύβων. Δεν ισχύουν. Ισχύουν όμως οι ταυτότητες των τετραγώνων και αυτό που μπορούμε να πούμε για να δείξουμε αυτές εδώ τις προτάσεις ότι δεν ισχύουν είναι χρησιμοποιώντας την αναλυτική έκφραση του εσωτερικού γινωμένου, δηλαδή και πάλι τις συντεταγμένες. Αυτό όμως θα το δούμε στο επόμενο βιντεομάθημα όπου θα έχουμε αναφέρει για την αναλυτική έκφραση του εσωτερικού γινωμένου.